Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Να ευχαριστήσω για την ευκαιρία να βρεθώ ανάμεσά σας. Πιστεύω ότι έχει εξελιχθεί μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από όλες τις τοποθετήσεις που προηγήθηκαν. Θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτική, γιατί έχουν υποθεί πάρα πολλά. Καταρχάς, θέλω να πω ότι σε αυτούς τους 6 μήνες που συμμετέχω στην κυβερνητική προσπάθεια, αναπτύξαμε μια ιδιαίτερα στενή και επικοδομητική σχέση με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ, με την ΕΠΕΚΕ και με την Νομαρχιακή Επιτροπή των Δημοσίων Υπαλλήλων. Και θέλω να ευχαριστήσω γιατί ειδικά και στα πρώτα μου βήματα και με στηρίξατε και μπορέσαμε να, μέσα από πολύ εκτεταμένη διαβούλευση και συζήτηση τακτική, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την μεγάλη θεσμική προσπάθεια που είχε προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα, που αναφέρθηκε και ο Χριστόφορος και η Μαρία, όπως επίσης και με την παράταξη στην ΑΔΔΗ και με την ίδια την ΑΔΔΗ προσπαθήσαμε, παρά τα προβλήματα, να έχουμε μία καλή και επικοδομητική σχέση. Νομίζω ότι η συζήτηση που κάνουμε σήμερα είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Και είναι επίκαιρη με την έννοια ότι είμαστε σε μία περίοδο που καλούμαστε όχι απλώς να αποτιμήσουμε την κυβερνητική πορεία μέχρι τώρα, η οποία έγινε με τις προηγούμενες τοποθετήσεις με πολύ ολοκληρωμένο τρόπο, αλλά να αναδείξουμε και τις προκλήσεις και τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας, αλλά και τα διακυβεύματα, τα πολιτικά και τα κρίσιμα πολιτικά διλήμματα που οφείλουμε στον προγραμματικό μας ρόλο και λόγο να αναδείξουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συζητήσεις σαν τη σημερινή έρχονται να βοηθήσουν. Και το λέω αυτό γιατί είμαστε σε μία χρονιά που θα αντιμετωπίσουμε αλλεπάλληλες και κρίσιμες εκλογικές μάχες για τις δημοτικές εκλογές, για τις ευρωεκλογές και φυσικά το φθινόπωρο τις εθνικές εκλογές. Και αυτή η συζήτηση φυσικά δεν τελειώνει με τις εκλογές, αλλά οι εκλογές αυτές είναι πάρα πολύ κρίσιμες, γιατί έρχονται σε αυτή τη νέα εποχή μετά τα μνημόνια, που η πολιτική ξαναμπαίνει ξανά στο τραπέζι, δεν υπάρχει το άλοθη του μνημονιακού νεοφιλελεύθερου μονόδρομου, να αναδείξουμε ακριβώς τα διλήμματα. Και πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι η ανάδειξη αυτών των διλημάτων και η δημόσια διοίκηση είναι ένα από τα διακυβεύματα, όπως είναι το κοινωνικό κράτος, όπως είναι τα δικαιώματα τα δημοκρατικά και τα κοινωνικά, όπως είναι τα θέματα του περιβάλλοντος, της δημοκρατίας, συνολικά η θεσμική διαδικασία, όπως είναι η αναθεώρηση, όπως είναι το είδος της ανάπτυξης για το οποίο πιστεύουμε. Όλα αυτά είναι διλήμματα τα οποία τελικά οφείλουμε να αναδείξουμε και να μπορέσουμε με προγραμματικό λόγο να θέσουμε για να έχουμε και ένα θετικό και νικηφόρο αποτέλεσμα σε αυτές τις κρίσιμες αναμετρήσεις που εν πολλής δεν θα κρίνουν απλώς ένα κυβερνητικό έργο ή ένα προγραμματικό λόγο, αλλά θα κρίνουν ποια θα είναι η πορεία στο μέλλον. Δηλαδή, αν θα συνεχιστεί και μάλιστα με καλύτερους όρους τώρα μετά τα μνημόνια μια πορεία με προοδευτικό αριστερό πρόσημο ή αν θα έχουμε μια νεοφιλελεύθερη και καθεστωτική παλινόρθωση με ό,τι αυτό σημαίνει στη χώρα μας σε μια περίοδο που μαύρα και γκρίζα σύννεφα βλέπουμε να πυκνώνουν σε όλη την Ευρώπη. Γιατί αυτό που σίγουρα και το είπανε και οι προηγούμενοι ομιλητές και ομιλήτριες είναι ότι το 1989 δεν τέλειωσε η ιστορία όπως ήθελε το νεοφιλελεύθερο αφήγημα της τότε εποχής, ούτε σταμάτησε να υπάρχει η πάλη των τάξεων, οι διαφορές της ιδεολογίας, η διάκριση αριστερά-δεξιά, πρόοδο-συντήρηση. Και επειδή μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση, στην πηγή του τέλους της ιστορίας των ιδεολογιών ήταν τελικά ένα βαθύτατο πλήγμα στην ίδια τη δημοκρατία. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι μέσα από την παγκοσμιοποίηση χωρίς αρχές και ρύθμιση, από τον νεοφιλελευθερισμό όπως θεσμοποιήθηκε σταδιακά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά τον τρόπο που χειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και επέβαλε το χειρισμό την περίοδο της κρίσης, είδαμε ότι πέραν των τεράστιων οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών, το τελικό πλήγμα δόθηκε στην καρδιά της δημοκρατίας. Και η συντρόφισσα Ετασία αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε αυτό. Το πλήγμα στο κράτος δικαίου, στο κοινωνικό κράτος, στα δικαιώματα. Και δεν είναι τυχαίο
Και αυτό είναι που έχει πανικοβάλει και το ίδιο το κατεστημένο το νεοφιλελεύθερο διεθνώς και στην Ευρώπη. Και το βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει αυτή η αγωνία πια ακόμα και στους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς, όταν βλέπουν ότι όλο αυτό τι έκανε, έσπασε το αυγό του φιδιού τελικά στην Ευρώπη. Γιατί πού οδήγησε? Οδήγησε σε μία μετατόπιση, οι ίδιοι οι νεοφιλελεύθεροι να χάνουν πια το αφήγημα της ηγεμονίας και να έχουμε αυτή τη μετατόπιση προς τον εθνικισμό, την ακροδεξιά και το φάσμα του νεοφασισμού πλέον να βγαίνει. Και εδώ μιλάμε για μια διολύσιση που δεν αφορά απλώς τα ορατά φασιστικά κόμματα, τα οποία αναβιώνουν και ξυπνάνε, αλλά βλέπουμε τη διολύσιση της χριστιανοδημοκρατίας, η οποία μετά τον πόλεμο ήταν και αυτή σε μια λογική κεντροδεξιάς και ενός κοινωνικού συμβολέου στην Ευρώπη. Και το βλέπουμε βέβαια και στην Ελλάδα με τη μετατόπιση που βλέπουμε της Νέας Δημοκρατίας προς μια σκληρή δεξιά πολιτική, διατηρώντας όμως το ακέραιο τον νεοφιλελευθερισμό όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική πολιτική. Αυτό το πλήγμα στη δημοκρατία είχε και μια άλλη διάσταση. Ότι ξαφνικά από τη δεκαετία του 90 και μετά το αφήγημα ήταν ότι όλοι οι ίδιοι είναι, από εκεί ξεκίνησε το όλοι οι ίδιοι είναι, και δεν χρειαζόμαστε πια τους πολιτικούς, μπορεί να είναι και άχρηστοι. Χρειαζόμαστε τεχνοκράτες, εμπειρογνώμονες να ασκούν την πολιτική. Αυτή είναι η πηγή η οποία ζήσαμε στη συνέχεια να έρχεται να αποδυναμώνει και τη λογική της δημόσιας διοίκησης. Παρ' όλα αυτά δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και ακόμα και στην περίοδο της σκληρή, τη μνημονιακή, αποδείχτηκε, και εδώ είναι περίτρανη η συζήτηση όπως γίνεται που λέγαμε πριν για τους δύο εμβληματικούς νόμους που επεξεργάστηκε τότε ως υπουργός ο Χριστόφορος ο Βερναρδάκης, όπου έδειξε, και αναφέρθηκε και η Μαρία και ο Γιώργος, ότι κάτω και από τα ραντάρ, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, μπορέσανε αναγκαίες τομές που έπρεπε να γίνουν, γιατί μπορεί να στοχοποιήθηκε η δημόσια διοίκηση και να απαξιώθηκε, και αυτό ήταν στο πνεύμα όλου αυτού του νεοφιλελευθερισμού που επικράτησε, αλλά είχε και παθογένειες και στρεβλώσεις και προβλήματα. Έπρεπε και η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα να μπορεί να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα. Και αυτό επιχείρησε ο Χριστόφορος τότε με αυτούς τους δύο νόμους, και όπως συνέγινε, έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, και εδώ θέλω να αναγνωρίσω και την προσπάθεια της Όλγας της Γεροβασίλη στη συνέχεια, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, στην υλοποίηση, να μπορέσει ακριβώς να γίνουν αυτές οι αναγκαίες αλλαγές, αλλά να γίνουν και με στοιχεία εκδημοκρατισμού και αντιμετώπισης των αδικιών. Και αυτό ήταν πάρα πολύ κρίσιμο. Όπως επίσης δεν είναι όλοι οι ίδιοι, και απέδειξε ότι αν ήταν μια άλλη κυβέρνηση θα ήταν αλλιώς η πορεία εξόδου από το μνημόνιο. Και αναφέρομαι στους όρους που έγινε η έξοδος, όσον αφορά το χρέος, όσον αφορά τη διασφάλιση των συντάξεων, πράγματα που θεωρούνται χαμένα ή μη διεκδικήσιμα, ή δεν έπρεπε κατά άλλους να διεκδικηθούν καν, ακόμα και όταν κατοχυρώθηκαν. Και πολύ περισσότερο, όπως είπε και η Τασία, στους 6 μήνες που έχουν μεσολαβήσει σε αυτή τη νέα μεταμνημονιακή εποχή, όπου βλέπουμε συγκεκριμένα μέτρα αναπτυξιακά, κοινωνικά, οικονομικά, τα οποία είναι ένα καθαρό δείγμα γραφής όσον αφορά μια άλλη προγραμματική πρόταση που πλέον μπορεί να εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Άρα σαφώς η διάκριση αριστερά-δεξιά πρόοδο-συντήρηση είναι επίκαιρη και παρούσα. Στο επίσμα κάθε ιδεολογήματος του νεοφιλελευθερισμού, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να απαντήσει και στις νέες προκλήσεις και στη νέα φάση που περνάει η χώρα μας. Πιστεύω ότι πραγματικά η δημόσια διοίκηση είναι στην καρδιά αυτής της συζήτησης, καθώς είναι στην καρδιά της δημοκρατικής θεσμικής λειτουργίας, είναι στην καρδιά της αναπτυξιακής προσπάθειας, είναι στην καρδιά του κοινωνικού κράτους. Και βλέπουμε κάποια στερεότυπα, αναφέρθηκαν προηγούμενα. Απαξίωση. Καλώς γίνεται η συρρήκνωση και να πάμε σε ένα μικρό κράτος. Δεν το χρειαζόμαστε. Κοινωνικός αυτοματισμός. Μία συνεχής προσπάθεια διάκρισης μεταξύ εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα, ή μία αντιπαράθεσης μεταξύ του δημόσιου τομέα, των επαγγελματιών, των μικρομεσαίων, των ανθρώπων που ασχολούνται με τα επαγγέλματα ή με την επιστήμη. Και υπάρχει
μεγαλύτερη παραπληροφόρηση ή προσπάθεια στρέβλωσης της πραγματικότητας από αυτό. Η δημόσια διοίκηση δεν είναι για τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι λειτουργοί που πρέπει να έχουν την εμπιστοσύνη και όλες τις δυνατότητες εξέλιξης και τέτοιο εργασιακό περιβάλλον και ποιοτικό για να μπορούν να αποδίδουν. Αλλά η δημόσια διοίκηση πρώτα απ' όλα είναι για να προασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. Και το δημόσιο συμφέρον δεν είναι μια γενική και αφηρημένη έννοια. Το δημόσιο συμφέρον στη δημοκρατία είναι αυτό που η λαϊκή κυριαρχία εκφράζει συντεταγμένα μέσα από την έκφρασή της. Αυτό το δημόσιο συμφέρον έρχεται η δημόσια διοίκηση να προασπίσει. Και αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει και να προασπιστεί μέσα από την ιδιωτικοποίησή της και τη σαλαμοποίησή της σε κρατικοδίαιτους εργολάβους. Γιατί άλλο η υγιής επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις, η στήριξη της παραγωγικής οικονομίας, η καινοτομία, όλα αυτά τα θέλουμε. Για μεικτή οικονομία μιλάμε. Σαφώς δεν μιλάμε για κρατική οικονομία, αλλά άλλο πράγμα αυτό και άλλο να αναδεικνύεται, όπως βλέπουμε από τη Νέα Δημοκρατία, ότι το αφήγημα της δικής σου οικονομικής πολιτικής είναι η σαλαμοποίηση και ιδιωτικοποίηση του δημοσίου και στην ουσία τι? Να έρθουν με χαλαρές και μη αξιόπιστες σχέσεις εργασίας, χωρίς την ανάλογη ποιότητα υπηρεσιών για τον πολίτη, γιατί άλλη ποιότητα θα δώσει ο μόνιμος υπάλληλος, ο εκπαιδευμένος, που έχει καριέρα, που έχει προοπτική, που εκπαιδεύεται, και φυσικά και χωρίς την αντίστοιχη σχέση κόστους όφελους. Γιατί αυτό που αποδείχτηκε στην πορεία είναι ότι πολλές από αυτές τις εργολαβίες κοστίζαν περισσότερο σε σχέση με αυτό που δίνανε από το να υπάρχουν οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μέσα στην δημόσια διοίκηση. Χαρακτηριστικά, τα αναφέρθηκε και πριν, οι συμβάσεις καθαριότητας. Άρα λοιπόν, και μία φράση ακόμα, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό, ότι για αυτό τον κοινωνικό αυτοματισμό, ότι η δημόσια διοίκηση σαφώς είναι για όλους. Γιατί είτε είσαι ιδιωτικός υπάλληλος, θες να έχεις ένα καλό δημόσιο σχολείο, θέλεις να έχεις ένα καλό δημόσιο νοσοκομείο, θέλεις να έχεις το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι για τους ηλικιωμένους σου γονείς, θέλεις να έχεις την ειδική αγωγή για παιδιά που έχουν προβλήματα, αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, θέλεις να έχεις ένα καλό ΚΕΠ και μια απλουστευμένη διοικητική διαδικασία να σε στηρίζει. Άρα όλα αυτά είναι συγκεκριμένα διακυβεύματα και διλήμματα που οφείλουμε στην πράξη να αναδεικνύουμε. Όταν λοιπόν περάσαμε σε αυτή τη νέα εποχή, έπρεπε να βάλουμε και κάποιους βασικούς καινούριους στόχους. Ο πρώτος και αυτονόητος ήταν η συνέχεια των μεγάλων θεσμικών αλλαγών, αναφέρθηκε προηγούμενα ο Χριστόφορος, που έπρεπε να συνεχίσει η υλοποίησή τους σε μια λογική, όπως και εκείνος είπε, όπου χρειαζόταν να γίνει και μια αξιολόγηση και επέκτασή τους. Ο δεύτερος μεγάλος στόχος ήταν και είναι να συνδεθεί η πολιτική μας για τη δημόσια διοίκηση με την ολοκληρωμένη νέα στρατηγική που έχουμε για τη θεσμική, παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. Ο τρίτος μεγάλος στόχος ήταν και είναι μια δημόσια διοίκηση η οποία είναι θεματοφύλακας του δημοσίου συμφέροντος, της διαφάνειας, του εκδημοκρατισμού και ταυτόχρονα στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες, έχει κοινωνική διάσταση και κοινωνικό χαρακτήρα και έρχεται να στηρίξει ουσιαστικά και να αναπτύξει το κοινωνικό κράτος. Και ο τέταρτος στόχος ήταν να μπορέσει επιτέλους αυτή η δημόσια διοίκηση να στελεχωθεί με βάση τις ανάγκες της, με ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό αναγκών και σε συνάρτηση με τη στρατηγική πια πολιτική της χώρας και επίσης να έχει ένα περιβάλλον τέτοιο για τους δημοσίους λειτουργούς που να μπορούν να αποδώσουν και να εξυπηρετήσουν καλύτερα και αυτή τη νέα περίοδο της χώρας και τους πολίτες. Σε αυτή την κατεύθυνση και εμείς κινηθήκαμε μέσα από τη διαβούλευση και μπορέσαμε και φέραμε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο ψηφίστηκε μετά τα Χριστούγεννα. Ήταν και λίγο επεισοδιακό νομοσχέδιο, ίσως όλοι να... παρότι είχαμε κάνει τη μέγιστη δυνατή διαβούλευση πριν και μετά τη Βουλή, και μέσα στη Βουλή και συνενετικά, ήταν με το επεισόδιο της Γκαζόζας, όπως ξέρετε, και έτσι μετατράπηκε και τελικά και σε ψήφο εμπιστοσύνης με την Τασία να προεδρεύει με σθένος κατά την ψηφοφορία που κράτησε 4 ώρες. Αλλά σημασία έχει ότι τελικά στην ψηφοφορία, πέραν όλων των διαδικαστικών που αντιμετωπίσαμε, πέρασε με ευρύτερη πλειοψηφία. Και αυτό νομίζω ότι ήταν
και μία παρακαταθήκη για το μέλλον. Για να μην κουράσω, γιατί έχουν υποθεί πολλά, εγώ θα πω τα βασικά σημεία αυτής της θεσμικής αλλαγής και που έρχεται να συνεχίσει όλο αυτό το θεσμικό στρατηγικό πλαίσιο που ανέφερε ο Χριστόφορος προηγούμενα. Είναι εδώ και ο Γενικός μας Γραμματέας του Υπουργείου, ο Γρηγόρης Θοδωράκης, δεν μπορώ παρά να αναφερθώ, γιατί ήταν και στην προηγούμενη φάση που έδωσαν τη μάχη της υλοποίησης των αλλαγών, αλλά και σε αυτή τη νέα περίοδο θεσμική μνήμη και συνέχεια και στήριγμα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Πρώτη λοιπόν ρύθμιση είναι, υπόθηκε πριν και από τον Χριστόφορο, ο στρατηγικός προγραμματισμός των προσλήψεων. Αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι πάρα πολύ κρίσιμο επιχείρημα. Εμείς δεν κάνουμε προσλήψεις ούτε για προεκλογικούς λόγους, ούτε ως αυτό σκοπό. Εμείς απέναντι στο δογματισμό του μικρού κράτους και της ιδιωτικοποίησης λέμε, θέλουμε εκείνο το κράτος και εκείνη τη δημόσια διοίκηση που θα υπηρετήσει τις ανάγκες που έχει σήμερα η χώρα, η στρατηγική για την ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος και οι ανάγκες μιας διοίκησης που έχει εκ των πραγμάτων γερασμένο προσωπικό, αφού δεν γινόντουσαν προσλήψεις, με μέσο όρο 50 έτη, και που έχει ανάγκη να στελεχωθεί και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που έχει η κοινωνία και ο πολίτης. Άρα, πώς το κάνουμε αυτό? Το δένουμε με τις μεταρρυθμίσεις, καθώς καλούμε τους ίδιους τους φορείς του δημοσίου να μας δηλώσουν και για τον πολιετή προγραμματισμό σε συνάρτηση με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και σε συνάρτηση με τη στρατηγική της χώρας για την ανάπτυξη την οικονομική και την κοινωνική, να δηλώσουν τις ανάγκες που έχουν στην προβολή την πολιετή, κάνοντας για πρώτη φορά μια στρατηγική ανάλυση των ετοιμάτων για τις προσλήψεις και φυσικά και στον ετήσιο προγραμματισμό, όπου με βάση αυτό ενιαίο και όχι αποσπασματικά να γίνεται και ο προγραμματισμός του τακτικού και του μη τακτικού των συμβασιούχων στο δημόσιο. Και εδώ θέλω να πω κάτι. Επειδή αναφέρθηκε και σωστά, το είπε και ο Γιώργος, για τους συμβασιούχους και για αυτές τις σχέσεις ανελαστικές. Ας είμαστε ειλικρινείς. Την περίοδο των μνημονίων, εν πολλής κρατήθηκε όρθια η δημόσια διοίκηση, επειδή λειτουργήσε το σύστημα και των συμβασιούχων. Δική μας υποχρέωση, και αυτό κάνουμε τώρα, και με τις προσλήψεις και με το στρατηγικό προγραμματισμό, είναι σταδιακά αυτές οι πάγιες ανάγκες του δημοσίου να καλύπτονται με τακτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ακριβώς θα έχουν και καριέρα και επιμόρφωση και όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Και ως πρώτο δείγμα γραφής, πιλωτικό, είδατε και το βοήθεια στο σπίτι και την ειδική αγωγή, που πραγματικά κινηθήκαμε σε αυτή την κατεύθυνση, και τουλάχιστον για τους συμβασιούχους που αμείβονται από τον κρατικό τομέα, γιατί υπάρχουν και συμβασιούχοι του ΕΣΠΑ, των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, είναι μια άλλη κατηγορία όπως καταλαβαίνετε εκεί. Όσο προχωρούμε πια στην κανονικοποίηση του δημοσίου, θα έχουμε πλέον και σταθερές και σωστές σχέσεις εργασίας. Η δεύτερη, και επίσης να μην ξεχάσω, γιατί αυτό είναι κρίσιμο με αυτά που είπε ο Χριστόφορος πριν, ότι για να ενταχθεί ένα αίτημα στον προγραμματισμό των προσλήψεων, πρέπει να είναι αυτή η θέση και με ψηφιακό οργανόγραμμα και με ψηφιακό περίγραμμα θέσης και όλα αυτά, δηλαδή ερχόμαστε να κουμπώσουμε όλο αυτό το θεσμικό πλούτο που έγινε την προηγούμενη φάση με τις ανάγκες του σήμερα και του αύριο. Το δεύτερο μέρος του νόμου που περάσαμε αφορά την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ. Εδώ όλοι γνωρίζετε και τη σημασία που έχει το ΑΣΕΠ σαν θεσμός για την αξιοκρατία και την αξιοπιστία, το κύρος που έχει στην ελληνική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα, επειδή ακριβώς έχει αυτό το κύρος, επιφορτίζει και με πάρα πολλές αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν και με τις κρίσεις του προσωπικού, όπως είπε ο Χριστόφορος, και που επιτέλους γίνανε μετά από 10 χρόνια. Όπως και τώρα πια και με το άνοιγμα των προσλήψεων, αφού είμαστε στον κανόνα 1:1 και ανοίγουν πια ξανά οι προσλήψεις και η στελέχωση του δημοσίου, και έπρεπε να στηριχθεί το ΑΣΕΠ και θεσμικά και λειτουργικά και σε προσωπικό και με απλούστευση διαδικασιών. Όλα αυτά τα επιχειρούμε. Δεν σημαίνει ότι τα λύνουμε απλώς με το να κάνουμε ένα νόμο, αλλά τουλάχιστον είμαστε σε μια κατεύθυνση που προσπαθούμε να τα υλοποιήσουμε. Το τρίτο, που έχει να κάνει και με την ανάκτηση της κυριαρχίας και με αυτό που υπόθηκε από τον Χριστόφορο και από τη Μαρία, δηλαδή την ανάγκη αξιολόγησης των δομών μας και τις διαπιστώσεις που πρέπει να κάνουμε για τη συνεχή
βελτίωση των ίδιων των πολιτικών μας, γιατί η δημόσια διοίκηση είναι μια δυναμική διαδικασία, δεν μένει στάσιμη. Έχει να κάνει συνεχώς με τις εξελίξεις οικονομικές, τις κοινωνικές, τις προκλήσεις της χώρας, ευρωπαϊκές εξελίξεις. Θεσμοθετούμε λοιπόν ένα παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης, το οποίο ακριβώς θα έρχεται να παρακολουθεί, να καταγράφει με υψηλού επίπεδου προσωπικό στελεχωμένο από μετατάξεις και αποσπάσεις. Μέσα δηλαδή στη δική μας δημόσια διοίκηση φτιάχνουμε ένα τέτοιο θεσμό χωρίς να πρέπει να προστρέχουμε σε ιδιώτες συμβούλους ή σε διεθνείς συμβούλους, που χρήσιμοι είναι όλοι αυτοί και οι διεθνείς σύμβουλοι και οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά ανακτούμε κυριαρχία εμείς οι ίδιοι με τους δικούς μας ανθρώπινους πόρους και το δυναμικό μας να αξιολογούμε, να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας, να έχουμε το δικό μας αντίλογο στα διεθνή στατιστικά που βγαίνουν για τη δημόσια διοίκηση και βέβαια μέσα από αυτή την αξιολόγηση, όπως είπε και ο Χριστόφορος, να μπορούμε να ερχόμαστε κάθε φορά να αναπτύσσουμε περαιτέρω τις πολιτικές μας. Και ταυτόχρονα θεσμοθετήσαμε και μια υπηρεσία υποστήριξης της δημόσιας διοίκησης, μια τεχνική βοήθεια. Γιατί? Γιατί ένα από τα βασικά συμπεράσματα διαπιστώσεις που είπε και ο Χριστόφορος και η Μαρία, είναι ότι κάναμε όλες αυτές τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές τα προηγούμενα χρόνια, αλλά η ίδια η δημόσια διοίκηση, και λόγω του ότι είχε συρρυκνωθεί, και λόγω του ότι δεν είχε αυτή την αναγκαία πάντα επιμόρφωση και τη γνώση για να ανταπεξέλθει, ή γιατί έπρεπε πάνω απ' όλα να στηρίξει τις άμεσες ανάγκες του δημοσίου, δεν είχε πάντα και τη γνώση να μπορέσει να εφαρμόσει αποτελεσματικά όλες αυτές τις αλλαγές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι υπάρχουν ακόμα μεγάλοι φορείς του δημοσίου, ακόμα και μεγάλες εταιρείες του δημοσίου, που δεν θα έπρεπε να έχουν τέτοια δυναμία, που έχουν αδυναμία να φτιάξουν σωστά οργανογράμματα ή περιγράμματα θέσης, το είπε ο Χριστόφορος. Άρα ερχόμαστε και αυτό να αντιμετωπίσουμε. Γιατί δηλαδή να μπορέσουν η ίδια η δημόσια διοίκηση να έρθει να στηρίξει σε συνεργασία με το ΕΚΔΑ, που είναι και ο μεγάλος υποστηρικτής μας σε όλη αυτή τη διαδικασία, την ίδια τη δημόσια διοίκηση να ανταπεξέλθει σε αυτή την αναγκαία αλλαγή. Ο όρος μεταρρύθμιση δυστυχώς έχει ενοχοποιηθεί σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, δημοκρατικής μεταρρύθμισης αλλαγών και ανασυγκρότησης. Και βέβαια συγκροτούμε και ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο που να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι παράγοντες που παίζουν ρόλο για τις πολιτικές της δημόσιας διοίκησης, είτε είναι η Υπουργεία, είτε είναι το ΕΚΔΑ, με συμμετοχή και της ΑΔΔ, μετά από πρόταση και του Γιώργου όταν είχε έρθει στην ακρόαση των φορέων, που εκεί πέρα να γίνεται, να είναι ένα συμβουλευτικό όργανο αφενός προς τον εκάστοτε Υπουργό, αλλά που να έρχεται και να ενώνεται και να υπάρχει αυτή η όσμωση όλων των παραγόντων. Επίσης, είχαμε και πάρα πολλές διατάξεις, είναι εδώ και ο ειδικός μας γραμματέας του Εθνικού Τυπογραφείου, εξυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του Εθνικού Τυπογραφείου και ενίσχυσης της κοινωνικής και εκπαιδευτικής του αποστολής, γιατί ξέρετε ότι το Εθνικό Τυπογραφείο είναι θεσμός της δημοκρατίας, από τους πρώτους θεσμούς του ελληνικού κράτους που ιδρύθηκε μετά την απελευθέρωση και τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Και θα κλείσω με το μεγάλο κεφάλαιο που αφορά τον υπαλληλικό κώδικα, τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Και νομίζω ότι εδώ πραγματικά, όπως κάνει η κυβέρνηση ένα δείγμα γραφής με όλες τις ρυθμίσεις αυτό το εξάμηνο, μπορέσαμε να κάνουμε και μια σειρά ρυθμίσεις που αφορούν είτε τον κοινωνικό χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης σε σχέση με τις ευάλωτες ομάδες, με μια σειρά μέτρα για αμαία και για την οικογένεια, τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους. Ήδη είχαν θεσπιστεί οι ποσοστώσεις και από τους νόμους που είχε φέρει ο Χριστόφορος και μπορέσαμε και κάναμε και εδώ μια συγκεκριμένη περαιτέρω ρύθμιση. Όσον αφορά το πειθαρχικό δίκαιο που είπε πολύ σωστά ο Γιώργος, ότι λειτουργούσε ως ομοιρία και ως πολλές φορές και άσκηση πολιτικής μέσα στη διοίκηση. Στο νόμο ακριβώς ήρθαμε και βάλαμε ενδεικτική προθεσμία 3 μηνών για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης μετά την ένορκη διοικητική εξέταση. Αφενός, ώστε η δημόσια διοίκηση να μην έχει αυτή την εκκρεμότητα, η υπηρεσία δηλαδή, και αφετέρου, οι ίδιοι δημόσιοι υπάλληλοι να μην είναι όμοιροι για 1 και 2 χρόνια μια σκιά και μια κατάσταση η οποία τους δέσμευε και τους δημιουργούσε αυτή την ιδιότυπη ομοιρία που υπόθηκε. Δεν θα κουράσω, απλώς θα πω ότι έχουμε θεσπίσει μια σειρά από σημαντικά ζητήματα για την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, τις άδειες των εξετάσεων,
έναν εκδημοκρατισμό με τη δυνατότητα και των ΔΕΛΤΑ ΕΕ να συμμετέχουν στα προγράμματα πιστοποίησης του ΕΚΔΑ που να παίζει ρόλο για τη μοριοδότηση και τη βαθμολογική εξέλιξη και μια σειρά ζητήματα κοινωνικά με έμφαση στα θέματα των γυναικών, των μητέρων δηλαδή και των πατέρων όσον αφορά τις οικογένειες, τη διεύρυνση των δικαιωμάτων και για τους θετούς και ανάδοχους γονείς, για την παρένθετη μητρότητα, όπως επίσης κάθε μορφή οικογένειας, τις μονογονικές οικογένειες, τα θέματα ασθένειας παιδιών, είναι μια σειρά, δεν θέλω να κουράσω, αλλά δίνουν όμως ένα δείγμα γραφής, όπως επίσης και στην κινητικότητα, που για μένα ίσως είναι από τις μεγαλύτερες σεισμικές κατακτήσεις του συστήματος, όσον αφορά τη δυνατότητα και η υπηρεσία να έχει αυτούς που πραγματικά έχουν τα προσόντα, αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι να μπορούν να πηγαίνουν εκεί και που οι ίδιοι επιλέγουν, είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για τα προσόντα τους, είτε για οικογενειακούς λόγους. Και σε αυτό λοιπόν τον κρίσιμο θεσμό της κινητικότητας, ήρθαμε και διευρύναμε στους λόγους υγείας, όχι απλώς για τον υπάλληλο, αλλά να αφορά και τα παιδιά και τον σύντροφο σύζυγο, αλλά και τους ηλικιωμένους γονείς, γιατί είπαμε πρέπει να βλέπουμε και την οικογένεια του δημοσίου υπαλλήλου στις σύγχρονες συνθήκες. Δεν ήθελα να μακρηγορήσω, ήθελα απλώς να αναφέρω αυτά τα στοιχεία γιατί δείχνουν ότι υπάρχει μια σταθερή γραμμή από το 2015 μέχρι σήμερα μέσα στις συνθήκες και πολύ περισσότερο τώρα μετά το μνημόνιο και να κλείσω με μια διαπίστωση. Θα επαναλάβω ξανά. Οι μάχες που έχουμε να δώσουμε είναι μάχες διλημμάτων και διακυβεύματος. Και στον τομέα της δημόσιας διοίκησης η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κρυφή ατζέντα, έχει ολοφάνερη ατζέντα. Όταν μιλάει για επιστροφή στο 1 προς 5, από το 1 προς 1, μιλάει για την επιστροφή στην πιο σκληρή φάση του μνημονίου. Μιλάει πολύ απλά ότι αν σήμερα οι δυνατότητές μας είναι ότι ανοίγουν 9.000 θέσεις βάσει των αποχωρήσεων του κανόνα 1 προς 1, από εκεί και πέρα αυτό θα σήμαινε με το 1 προς 5 γύρω στις 800 προσλήψεις, με το ζόρι δηλαδή κάλυψη των παραγωγικών αναγκών, των παραγωγικών σχολών της αστυνομίας, του στρατού. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πρόγραμμα περί υγείας, παιδείας που αναφέρει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απλώς δεν υφίσταται. Εκτός βέβαια, αν είναι το άλλο σκέλος της ομολογίας, όπως με το πρόγραμμα για την υγεία, ότι εκεί πέρα είναι απλώς ότι πολλές από αυτές τις υπηρεσίες δεν θα χρειάζεται να το κάνουν τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά αυτό που είπαμε πριν, εργολαβίες και ιδιωτικά συμφέροντα. Συνεπώς λοιπόν, ο αγώνας είναι αγώνας πολιτικών και ιδεών και πιστεύω ότι σε αυτόν τον αγώνα, μέσα από την ανάδειξη και στην Ευρώπη και στη χώρα μας ενός αριστερού προοδευτικού πόλου, έχουμε τα δικά μας όπλα που είναι οι ιδέες, οι πολιτικές, τα κρίσιμα διλήμματα, οι κοινωνικές συμμαχίες, για να μπορέσουμε αυτόν τον αγώνα να το δώσουμε συλλογικά και νικηφόρα. Σας ευχαριστώ πολύ.